Είμαστε εδώ. Εδώ είμαστε, Σταυράκι, που θέλεις να είμαστε, αλλού. Καλησπέρα αρχικά σε όλους και σε όλες. Είμαστε φίλοι επαγγελματίες. Θα είναι light ημέρα σήμερα. Light είναι γενικά. Φίλοι. Έτσι, γενικότερα. Χαλά, ναι. Καλά, θα λέμε από φθέγματα, τι είπαν οι αρχαίοι Έλληνες, τι είπες εσύ, σαν σύγχρονος Έλληνας. Ναι. Τι αηδίες λέγαμε χθες για το μεσημέρι που βλέπαμε αυτό τον Άσο του Απόλλωνα. Ναι. Εξευτελισμός για ακόμη μια φορά. Όχι, δεν ήταν εξευτελισμός. Εντάξει, το παλέψαμε. Βέβαια το παλέψαμε. Παλέψαμε. Ένας Άρης προηγήθηκε στο 18ο δευτερόλεπτο, έβαλε το πιο γρήγορο γκολ τη σεζόν. Τόσο καλός ποδοσφαιριστής. Ο Ματέο Γκαρσία. Καλός ποδοσφαιριστής αυτός. Η Ακαδημία να συνεχίσει να δουλεύει, να μας δώσει. Η Ακαδημία της Λασπάλμας, η οποία θα φάει το Χιμένεθ, να ξέρεις. Και επειδή βλέπω το φάγωμα του Ζουνίδη, βλέπω και το timing. Λες, θα μόνο Χιμένεθ. Θα γίνει το. Το φλιφλάκ το διπλό. Ο Μελισανίδης, ο Ιωάννης. Ο Ιωάννης. Θα πάει ο άλλος πίσω. Ο οποίος είναι με κουμπιά κανονικά, κανονικός τρελός, θα ξέρεις. Μανόλο. Ναι, κανονικός τρελός. Ναι, μετά έχουν πει οι φίλοι μου εξίδες. Ναι. Βέβαια. Οι ομοίοι γυρίζουν με εκλεκτή, με λένε για το Μανόλο. Ναι. Και εκεί του είχε διχάσει πέρσι. Έκανε κάτι αδιαστικές, εμετικές δηλώσεις. Mm. Δεν τον θέλω εγώ αυτό να πει στον ελλαδικό χώρο. Άστον εκεί στην Ελλάδα. Να απαγορεύσουμε την είσοδό του. Θα βρούμε έναν τρόπο παρασκηνιακά. 100%. Με βάση αυτά κινούμαστε, έτσι. Α μείνει εκεί, να μην του ανεβάσει ποτέ. Διάβασα, φίλε, τώρα να αλλάξουμε λίγο θέμα. Ένα στατιστικό του Μέση. Του κορυφαίου αθλητή όλων των εποχών κατά την άποψή μου, έφτασε τα 566 γκολ με τη φανέλα μιας και μόνο ομάδας, έτσι, της Μπαρτσελώνα. Πέρασε τον Γκέρτ Μίλερ, ο οποίος είχε 565 σε μια ομάδα, έτσι, στη γειτονιά να παίζεις χρόνια, ναι. Μπορεί τα 9 δέκατα 566 γκολ δεν βάζουν να παίζεις από 6 χρόνια μέχρι 16, ναι. Σε αυτές τις μικρές εστίες παλιές που έπαιζα εγώ, ναι. Τις χωμάτινες με μπακότευμα και τα τέρμα, γνωστά, ναι. Ναι. Ποτέ δεν βάζεις. Και αυτός έφτασε τα 566. Κοίτα, και τον περνάει ο Πελέ, ο Πελέ. Τον οποίο όμως Πελέ, εγώ αμφισβητώ ότι έχει βάλει 1000. Και εγώ, ρε φίλε, 100% μαζί σου. Ναι. Συμπλέω 100% με αυτή την άποψη. Θεωρώ ότι είναι μεγάλος παπάς. Αυτός ο Πελέ που λέει ότι έβαλε με τη Σάντος 1000 γκολ. Τελικά τα αφαιρεί μερικά σαν να μας κάνει εκτός. Λέει 643 έβαλα με τη Σάντος. Τα άλλα έπαιζε, λέει, με κάτι τοπικές καφετέρειες. Ο άνθρωπος έπαιζε 1957-1974. Ναι. 17 χρόνια από μνημονεύτων χρόνων. Είναι και δεν υπήρχε ούτε φωτογραφικό φακό στη Βραζιλία εκείνη την εποχή. Τίποτα, φίλε. Τελείωνε το μάτς και έλεγε έβαλε 4 γκολ. Ποιο το αποδεικνύει αυτό? Όχι. Κανένας, τίποτα, κανείς, ποτέ. Κανείς, ποτέ. Ενώ εδώ Μέση αναπνέει, εισπνέει και ξέρουμε τι έχει κάνει. Πότε βγαίνει. Ο άνθρωπος μία φορά ένιωσε κάποιες εσωτερικές στοματικές διαταραχές και τον έπαιρνε η κάμερα επί 25 λεπτά, αν θυμάσαι. Ναι. Λοιπόν, και φυσικά πρέπει να πούμε σε αυτό το κομμάτι και για τον Κριστιανό Ρονάλντο, ο οποίος με τη φανέλα της Ρεάλ έχει σημειώσει 450 γκολ. Που έχει παίξει και αλλού, Ρονάλντο. Ναι, λέμε. Για την φανέλα της Ρεάλ αποκλειστικά και μόνο, ναι. 450 γκολ. Κρίμα για τον Ρονάλντο. Αυτό το κομμάτι το έχω πει πολλές φορές για μένα. Ότι πραγματικά ένας εκπληκτικός ποδοσφαιριστής. Όμως για μένα είναι αιώνια δεύτερος. Τον κοντό δεν μπορεί να το φτάσει ποτέ. Αυτή είναι η άποψη δική μου. Εντάξει, είναι άλλοι παίκτες, δεν είναι ίδιοι παίκτες, φίλε. Ο ένας και δημιουργεί και εκτελεί, ο άλλος εκτελεί. Αλλά την τρέλα για την νίκη ο Κριστιανό δεν έχει περισσότερο από το Μέση, να ξέρεις. Είναι πιο βλαμμένος. Φύση και θέση ηγέτης είναι ο Μέση, δεν κρύβεται ποτέ. Φίλε, είναι από την ακαδημία τους. Δεν είναι μερικά πράγματα, είναι πως ξεκινάς. Όταν εγώ σε πήρα 11 χρόνια το χώρο, τη Γερακαρού της Αργεντινής, ωραία, που δεν ήξερες αν θα ψηλώσεις, σε διαμόρφωσα, σε τάισα, σου έδωσα βιταμίνες, εντάξει, έφτιαξα, έμπασα στο κλαμπ, ωραία, και ξαφνικά εσύ, όντως γιατί είσαι τεράστιος παίκτης, ξεπέρασες το κλαμπ. Ξέρεις, είναι λέει η Μπαρτσελόνα του Μέση. Ναι. Ξέρεις τι λέει ο αστικός μύθος για το Μέση? Αυτά ξέρεις, τα φτιάχνουν κιόλας κατά, ναι, πόσο μέσα, ναι, ναι. Κανείς δεν ξέρει. Λέει έπαιζε ένα μάτς ο Μέση, φαντάστο, που είναι νάνος τώρα, έτσι. Ναι. Πόσο ήταν στα 12 του. Κάντε απαγωγή σε άτομο, βγάλετε κάποιους πόντους από αυτούς τους λίγους που έχει. Ναι. Τι μένει? Τι μένει? Στο 12χρονο Μέση. Ένα 11, ναι, ένα 12. Ναι, έπαιζε με 15χρονους. Ναι. Και στο ημίχρονο δεν έπαιζε καλά, την έπαιρνε, τρεπότανε, φοβότανε σε εισαγωγικά. Mm. Και ξέρετε όλοι, καλύτερα από τον καθένα, ότι οι διαφορές σε αυτές τις ηλικίες φαίνονται. Δηλαδή, η τρίτη γυμνασίου παιδί δεν κάνει ποτέ παρέα με τη δευτέρα γυμνασίου, είναι ο μεγάλος και ο μικρός. Mm. Ωραία, να τοποθετηθούμε έτσι λίγο ηλικιακά. Και τον παίρνει ο πατέρας στο ημίχρονο, το λέει: γιατί δεν τα κάνεις αυτά τα πράγματα? Παίξε, λέει, κανονικά. Ένα άλλη μεγάλη είναι, τι, πώς. Mm. Και στο δεύτερο ημίχρονο παίζει κανονικά. Mm. Δεν ακουμπάει την μπάλα κανένας μεγάλος. Τρακάβουν μεταξύ τους, φεύγουν, πάνε για νερό. Σε λέει: τι είναι αυτός που περνάει κάτω από τα πόδια μας, από πάνω μας, από κάτω μας. Δεν υπάρχει το ταλέντο του. Είναι χάβμα οφθαλμών. Δεν υπάρχει. Ήθελα έτσι να μιλήσουμε για Μέση. Έτσι να ξεκουράσουμε τους ακροατές. Μην και να καλησπερίσουμε βέβαια τη Σοφία μας. Η Σόφη, η οποία είναι η απόλυτη guest star της εκπομπής. Ναι, καλησπέρα. Δηλαδή είναι τέτοια επαγγελματίας. Θέλω να πω. Να πεις ό,τι θες, Σόφη.
ότι κάθισε και διάβασε σήμερα, γιατί έχουμε Champions League Basket, και έχω να δηλώσω κάτι. Κάνε δήλωση. Τις ομάδες οι οποίες δεν ξέρω για ποιο λόγο διάλεξαν το όνομα που διάλεξαν, δεν θα τις πούμε. Ναι, έχεις δικαίωμα. Δεν θα χαλάσουμε το επίπεδο της εκπομπής. Θα βρίσκεις από ποια χώρα είναι και θα λες. Α, θα βρίσκω και τη χώρα κιόλας. Ναι, θα βρίσκεις τη χώρα και θα λες. Αυτή που είναι εύκολο. Είναι που είναι, είναι, είναι από τη Λετωνία. Ναι, ναι. Η χώρα είναι που είναι από το Καζακστάν. Αυτό είναι εύκολο. Ναι. Ναι. Το είπαμε με Καζακστάν. Ναι. Θα συνεχίσει όφη μετά. Να ανοίξω μια μικρή παρένθεση. Τελείωσε το πρωτάθλημα εκεί. Ο δικός μας στέφτηκε πρωταθλητής. Σήκωσε τη σαλατιέρα και εννοούμε δικό μας άνθρωπος που μας χάρισε το κύπελο πριν από 2 χρόνια. Και σκηνές απίερου κάλους στον πρώτο τίτλο του Ιβάν του Σαββίδη. Έτσι. Και... να σου πω κάτι, βλέπω τις ομάδες τώρα, έχει δίκιο. Πραγματικά δηλαδή. Την Anvil. Αυτή εύκολη είναι. Βλστόβα. Όχι, γιατί να φάμε τώρα την εκπομπή, μία ώρα είναι όλο κι όλο. Να τη φάμε να ψάξουμε το τι γίνονται αυτοί. Έχει πολλές τέτοιες ομάδες, γιατί κάθισα και το είδα το πρόγραμμα. Είπα να προετοιμαστώ. Σόφια, άκου να σε πω. Δεν με αφήνουν να προετοιμαστώ. Για να κάνεις τη ζωή σου πιο απλή. Αυτή τη δουλειά τους. Και εσύ τη δουλειά σου. Σωστό. Αυτή θα λένε το όνομά του, εσύ δεν θα το λες ποτέ και δεν θα συναντηθείτε ποτέ. Βγει παράλληλη. Στη σελίδα τη Μητροπόλεω. Και βλέπετε του αγώνε. Απλά πράγματα. Απλά πράγματα. Εύκολα και γρήγορα. Υπολογιστή, κινητό, τάμπλετ, τα πάντα. Και εμεί από εκεί συνδεόμαστε. Ό,τι δεν μπορούμε να μπούμε, μπείτε το και δείτε το. Όχι, εγώ ειδικά αυτό με τα 8 σύμφωνα σερί δεν μπορεί να το πω. Δεν, όχι. Είναι, ούτε νομίζω οι ίδιοι δεν ξέρω πώς το λένε. Στέργιος, δεν προσπαθούσα να πει το 12 σύλλαφο. Παίζαμε ένα φιλικό με την. Γιατί να το πει. Με την Μπάσινγκ. Ναι. Και έλεγα εγώ από την Αυστριακή, την ομάδα. Ναι, 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 παίζαμε ένα φιλικό. Τον άκουγα, ήδρωνα από δίπλα μου, έκανε μετάδοση σε άλλο ραδιόφωνο τότε. Δεν το πέτυχε. Το 8 έλεγε. Ναι, εγώ έλεγα ο Αμπτούλ. Αφού είχε και μικρό. Και Αμπτούλ, ναι, βέβαια. Αμπτούλ, μια χαρά. Ο Αμπτούλ. Ο Πόντους δεν μας βοηθάει. Να μην μας δυσκολεύει σε μερικά άτομα που ο Χριστός όταν έπλασε τους ανθρώπους λέει εντάξει θα σε βγάλω έτσι θα σε δώσω πολλά χαρακτηριστικά πλεονεκτήματα, συγκριτικά πλεονεκτήματα αλλά κάτσε να σε κόψω ένα γράμμα από την αλφάβητο. Κατάλαβες. Και μέσα έκοψε το 17ο γράμμα της αλφαβήτου. Δικαίωμά του είναι, Θεός είναι. Μα αυτό δεν είναι. Όχι σου λέει τώρα εσύ θα σε βγάλω έτσι πακετάκι καλό. Φούστα μπλούζα. Απλά για να μην μου γκρίζουν οι άλλοι. Εντάξει. Θα σου κόψω ένα γράμμα. Χαλάρι το. Έχει δικαίωμα. Ναι. Ένα λογαριασμό έπρεπε να μας δώσει παραπάνω κάτι. Να... κατά λάθος. Ναι. Για να περάσει την ψυχική οδύνη. Στάβο μου θέλω να αφιερώσουμε έτσι 4-5 λεπτά να μιλήσουμε για το χθεσινό το μάτς του Άρη, το πόσο κομβικό ήταν για την ομάδα της πόλης και ότι εμείς δεν κάναμε χιούμορ χθες, μιλούσαμε πάρα πολύ σοβαρά ότι ο Άρης θα είχε τεράστιο πρόβλημα αν δεν κέρδιζε το χθεσινό το μάτς. Ναι. Είχε 12 βαθμούς, τώρα πήγε στους 15 μετά την επιτυχία του. Και φανταστείτε να έχει μείνει στους 12 και να έρχονταν αυτή η επόμενη τριάδα αγώνων, η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη. Παναθηναϊκός Ατρόμητος και. Και όφι. Όφι πρώτα. Πρώτα εκτός όφι. Όφι πας γιατί κουλέ. Ναι. Ναι. Φαντάσου τώρα μια έτσι. Ναι. Γιατί θα ήταν όλα αλλιώς. Εδώ έρχομαι στη χαρακτηριστική ατάκα που είναι μέσα στις 10 κορυφές, που θα τη χρησιμοποιούμε συνεχώς εδώ στην εκπομπή. Ναι. Το όλα αλλιώς είναι μέσα στις 10 κορυφές, να ξέρεις. Ναι. Είναι η πόρτα που διαλέγεις, το δεξί, το αριστερό. Ναι. Το 50-50. Ναι. Το 50-50. Και έτσι λοιπόν ο Άρης, ο οποίος ευτύχησε να προηγηθεί πολύ γρήγορα στο 18ο δευτερόλεπτο. Εκεί αλλάζει το παιχνίδι όλο. Ισοφαρίστηκε. Και να ισοφαριστείς, αν έχεις αλλάξει τη μορφή του αγώνα, δηλαδή ένας προπονητής του αγώνα κάνει ένα πλάνο. Ωραία. Το πλάνο καταστρέφεται στο 18ο δευτερόλεπτο. Ναι, αλλά πώς και το πλάνο ξαναέρχεται στα κανονικά του. Δεν είναι, έχεις χάσει ήδη ενέργεια. Δεν πας, δηλαδή μαζί σου η αγώνα μπορεί, αν εσύ είσαι μια ομάδα η οποία δεν έχει την ανάγκη της. Τόσο μεγάλη ανάγκη νίκης όπως είχε ο Απόλλωνας που δεν κερδίζει και χάνεται. Εντάξει, δεν κερδίζει, με κυρισοπαλία χάνεται. Ναι, ναι, χάθηκε τελείως. Ναι. Καλό βράδυ είναι. Καλό βράδυ είναι. Ωραία. Ήδη λοιπόν για να το φέρει το παιχνίδι στα ίσα έχει εξοδέψει περισσότερη ενέργεια από αυτή που σηκώνει ως οργανισμός. Έχει πάρει τον πανικό πάνω του για 45 λεπτά. Και μετά μπαίνει ο Άρης καλύτερο στο δεύτερο ημίχρονο γιατί είχε καθαρό μυαλό στην ανάπαυλα. Μπήκε κανονικά μέσα και καθάρισε το παιχνίδι γιατί ο άλλος δεν είχε ενέργεια. Πραγματικά στο δεύτερο ημίχρονο ο Άρης ήταν καλύτερος. Ο Απόλλωνας Μύρνης όμως είχε την ευκαιρία του στο τελευταίο δεκάλεπτο του πρώτου ημίχρονου, όταν έκανε ένα μεγάλο παιδιάστικο λάθος. Ο Κουέστα δεν έκανε γκολ ο Απόλλωνας Μύρνης. Έχει ένα δοκάρι. Ευτυχή, βρίσκεται πραγματικά το δρόμο της ευτυχίας ο Απόλλωνας να ισοφαρίσει στο καλύτερο χρονικά σημείο. Ισοφαρίζει στο 44 του πρώτου ημίχρονου. Η ψυχολογία εκεί την ώρα είναι Σμύρνη, δεν είναι Άρης όταν πάνε στα αποδυτήρια. Ναι, αλλά εκεί βγαίνει ενέργεια. Και στο δεύτερο ημίχρονο είναι καλύτερη ομάδα ο Άρης, φαίνεται με στον αγωνιστικό χώρο. Έτσι, απλώνεται, παίζει καλό ποδόσφαιρο. Έτσι, κάνει το γκολ. Φυσικά μετά έχει και την έννοια της διαιτησίας. Ναι, υπάρχει μας πέναλτι. Γιατί υπάρχει ένα πέναλτι το οποίο το δίνουν και τυφλοί. Έτσι, ο άνθρωπος δεν το είδε από τη δράμα. Κοιτούσε κάτι άλλο και τη στιγμή.
επηρεάστηκε από κάτι άλλο, σκέφτηκε κάτι άλλο. Χαλάλι του πάντως του ανθρώπου, δεν το είδε τελικά και θα κοιτάξουμε και θα καταλήξουμε. Ναι, απλά να λέμε. Από ότι... το multiple choice α, ναι. β, γ. Ναι. Και δεν το έδωσε ο άνθρωπος το πέναλτι και δεν ξέρουμε και πώς θα γινόταν μετά. Μπορεί να το χάναν το πέναλτι. Ναι, δεν σημαίνει κάτι. Δεν ξέρει κανείς κάτι. Goal, ναι, εννοείται αυτό. Αλλά έχει κάποια ψιλοπαράπονα, χοντρό παράπονα. Κάναν πέσει χοντρό. Ναι. Ναι. Βγάλανε και μία ανακοίνωση. Πότε φορά διαβάζω ανακοίνωση του Απόλλωνα Σμύρνης. Χρόνια είχα να διαβάσω. Ναι. Ενώ ανακοινώσει τη Ξάνθη τόσε και τόσε φορέ. Η Ξάνθη, τι χαρισματική που είναι με τι ανακοινώσει. Το αλλάζω. Γίνεται η φάση και βγάζει την ανακοίνωση ταυτόχρονα. Ναι. Μπορεί μία φορά να τη βγάλει πιο μπροστά από τη φάση. Να δει το μέλλον. Ναι, να δει το μέλλον. Δεν είναι τρομερό. Ο Πανόβρος είναι σε αυτό άστο. Στο μεταξύ, αν εξαιρέσουμε το θεσινό το παιχνίδι και το παιχνίδι του Κομίνη στην Ξάνθη που είχε ανακτήσει και νεκρού. Ναι. Αυτά τα χασά που κάνει ο Κομίνη που φυρίζει πολύ εκνευριστικά. Ο Κομίνη τώρα, για να σου πω, επιβραβεύτηκε, είχε το σήμα τη FIFA και θα πάει να παίξει ματ ευρωπαϊκό. Έχει δει ποτέ επεισόδια στο Σαν Μαρίνο. Θα το κάνει, θα το κάνει. Αυτό πιστεύω, ναι. Ναι, γιατί έχει και αυτό το κάρμα τώρα από πάνω του. Ναι. Κάνει συνεχώς λάθη. Όχι, ο Κομίνης είναι τώρα η κατάσταση που λέει ο βρεγμένος τη φωτιά, την βροχή δεν τη φοβάται. Ναι. Τον έχει πάει όλα τραγουδιστικά. Mm, ναι, απλά σου λέω εγώ τώρα, επειδή τρώει τις κατάρες, τις τρώει, ρε φίλε. Δεν τις φάει, ρε φίλε. Δηλαδή, έχουμε μια πόλη εδώ σε εκατομμύρια. Είπαμε, θα το λέμε συνεχώς. Mm. Ο άνθρωπος που έδειξε σέντρα πήρε το OK του επόπτη. Και ξαφνικά του ήρθε η επιφύτηση, η θεία, κάτι είπε, κάτι ποιος τον είπε, κάτι δεν ξέρουμε κανείς τι έγινε. Είπε, όχι, δεν είναι γκολ, το παίρνω πίσω. Ναι. Τσάκα πίκο, λέγαμε μικρό. Ναι. Μικρή, δικό μου είναι αυτό. Εκεί τα βόδια τα δικά μας. Πάρτε τον ένα καλό τσάκι, είναι του άλλου που πάνε εκεί να διαμαρτύρουν. Τέλος πάντων, μην γυρνάμε πίσω, θα γυρνάμε ναι, τώρα πάνω. Και μπροστά. Θα γυρνάμε ναι. Για να εστιάζουμε ναι. Μόνο για να, το, για να μην το ξεχνάει κανένα. Ποτέ ναι, αυτό. Ποτέ. Είναι τόσο... Αυτό είναι σαν τη μέρα, πώς δεν ξεχνάμε την 25η Μαρτίου, διπλή χαρά, διπλή γιορτή για τον Ελληνισμό, ο Ευαγγελισμό. Και η έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης. Ναι. Αυτό του Κομίνη το λάθος θα το συνοδεύει εφόρου ζωής. Το σιχαμοσύχαμα ναι. Μαστεύει σε εμάς τη χαρά. Ναι, ακριβώς. Η συνειδητά. Χαρά μας πήρε. Ναι, συνειδητά. Αξία ανεκτήμητη είναι η χαρά που μπορείς να πάρεις από να τις πράξεις. Μας πήρε τη χαρά, μας πήρε ωραία, μια κινητικότητα στην αγορά πολύ καλύτερη σαν κοινωνία. Έτσι, εντάξει, αναμφίβολα. Αναμφίβολα. Εντάξει, άλλαξε την ψυχολογία ενός τόπου. Ναι. Γέμισε μίσος όλους μας. Εγώ έχω μίσος. Το ναι, λέω. Ναι, χωρίς εισαγωγικά. Ναι, μίσος. Έχω μίσος. Ναι. Υπάρχουν πρωινά που ξυπνάω και έχω μίσος, φίλε. Ναι, ναι δεν δε μπορείς να μου το, να μου το κάνεις. Αυτός μου το έχει κάνει αυτό. Αυτό λέγεται ληστεία μεταφώνου χωρίς κανένα αναισθητικό, χωρίς κανένα ελαφρυντικό. Ναι. Δεν γίνεται η δίκη καθόλου. Και ισόβια. Ναι. Πάνε μέσα και θα μας πεις μετά γιατί το έκανες αυτό που έκανες. Και η ΚΕΔ του Περέιρα, ναι, του δίνει παιχνίδια, τον πάει στην ΟΕΦΑ, έχει αλλάξει η φορολογική του κλίμακα. Δηλαδή, από τότε. Τόσο διαιτητάρα είναι αυτός ο Κομίνης που δεν υπάρχει ανύπαρκτος. Μια διάδοχη κατάσταση. Ανύπαρκτος. Όλοι οι άλλοι αποκεφαλίστηκαν. Σε ένα δευτερόλεπτο. Ό,τι έχει κάνει κάτι υπέρ του ΠΑΟΚ εξαφανίζεται με ρυθμούς ταχύτητα ήχου. Ο Κομίνης είναι ένας ανύπαρκτος διαιτητής, κακός διαιτητής, φοβικός διαιτητής, διαπλεκόμενος διαιτητής. Είναι κακός σε όλα. Σε όλα. Και δεν ξέρει να γράφει. Μάλιστα. Να του βάλουμε και χέρι στην δασκάλα που έχει στη Δευτέρα Δημοτικού. Φεύγουμε από το κομμάτι Κομίνη. Ναι, αυτό σιχαμοσύχαμα ναι. Που είπες, ναι. Και πηγαίνουμε στη Γαλλία. Φεύγουμε τα από όλα. Γαλλία, φίλε. Αλλά και περιβάλλοντος. Η Χουμανίτσα Γαλλία. Δεν έχει ξαναγίνει αυτή η διαδρομή ποτέ. Γαλλία, γρήγορα. Ναι, ναι, ναι. Άκου τώρα στη Γαλλία. Χαρακτήρισε ένας δημοσιογράφος, το Μήτρογλου. Γίδι. Κοίτα το Μήτρογλου, μα θα το μουσεί. Ψυχρά. Ψυχρά, ναι. Έτσι. Είναι γίδι. Γιατί ο Μήτρογλου αυτή τη στιγμή δεν σκοράρει στη Μαρσέη. Έχει κάνει μόνο 3 γκολ. Άνθρωπος ο οποίος πήγε πάρα πολύ καλά στην Μπενφίκα και αυτό φυσικά το εξαργύρωσε με τη μεταγραφή του στη Μαρσέη. Η οποία ομάδα δαπάνησε το ποσό των 15 εκατομμύριων ευρώ για να τον αποκτήσει, για να βάλει 3 γκολ. Στάβομαι για με 15 εκατομμύρια, πιστεύω ότι και εσύ μπορούσε να βάλει 3 γκολ. Εκεί γύρω θα ήμουν. Ναι, τρει φορέ θα την έβρισκα. Στην Μπαρσελόνα, Στάβο, αν ήσουν. Δεν θα κάνει 9 γκολ τη χρονιά. Άνετα. Με τον έτσι όπω είμαι τώρα. Εύκολα. Χωρί δίαιτα. Και χωρί προπόνηση. Θα περνούσε τώρα. Θα πηγαίναμε από το φίξ στο γήπεδο. Ναι. Και λοιπόν αυτός ο δημοσιογράφος ξανά στη Γαλλία, γιατί ήρθαμε λίγο Ελλάδα για λίγο, για ψηλοστάση, ναι. Για φραπεδάκι. Ναι. Τον είπε αυτό το γίδι που δεν μπορεί να βάλει την μπάλα στα δίχτυα. Είναι γίδι, έγραψε κανονικά. Λέει δεν πρέπει να βρίσκουμε τους ποδοσφαιριστές να κάνουμε. Αλλά. Είναι γίδι. Εντάξει, όχι, είναι πολύ. Αλλά. Θεωρώ ότι είναι ευθεία επίθεση. Ευθεία επίθεση. Έτσι. Δεν τον χαρακτηρίζει. Αυτόν τον
Ισραηλίτη. Ένα αυτό το μουσάκι, το γελίο. Ο Άβερελ, ο κάπως. Ένα Ισραηλίτικο όνομα. Ο Κοέν. Που ψάχνει το θησαυρό και δεν το βρίσκει, αλλά να εδώ είναι. Θα σου πω ένα πράγμα. Ωραία. Ας πούμε ότι θα σου πει κάποιος ότι έδωσε μια φωτογραφία του Μήτρογλου και θα σου πει παρομοίωσε τον με ένα ζώο. Στα πόσα κρέσματα θα βγει το γίδι από το στόμα σου? Εμείς δεν εστερνιζόμαστε αυτές τις απόψεις. Απλά ήρθαμε να το πούμε για να δούμε πώς είναι. Φεύγουμε από Γαλλία. Έπαιρνες Μήτρογλου. Στον ΠΑΟΚ. Ναι, το θέλω το Μήτρογλου. Μ' αρέσει εμένα ο Μήτρογλου. Ναι. Μια χαρά σκόρερ είναι. Έχει φωνικό ένστικτο. Με υποχρεωτικά όμως θα κόψει το μουσί. Υποχρεωτικά. Ναι, για να αλλάξει το look, φίλε. Δεν κακό αυτό. Είναι εικόνα αυτή, όντως. Πώς μια γυναίκα πάει και αλλάζει τα μαλλιά της. Από ξανθιά με λαχρινή και είναι όλα αλλιώς. Να σου πω κάτι όμως, ό,τι και να κάνει ο Μήτρογλου, δεν το σώζει με αυτά τα μούτρα. Δεν θα πει ποτέ τι γλυκούλης είναι. Όχι, μα δεν θέλουμε με τη γλυκούλης, εμείς θέλουμε να είναι εκτελεστής, να τα βάζει. Ναι. Αυτή στην τούμπα και να σκοβάει για τη φανέλα του Πάκου. Τον θέλω. Τον θες. Μια καλά παίκτης είναι. Έπαιρνες Μήτρογλου. Ναι. Γιατί ναι. Αυτό το γύρι δημοσιογράφος. 30 χρονών είναι. Ναι, ο δημοσιογράφος είπε ότι δεν έπαιζε ούτε στον Πάουκ. Αυτό δεν ήθελα να το πέρασω. Το πέρασα αχτύπητο. Ναι, γιατί κάναμε επίθεση στον δημοσιογράφο. Δηλαδή έκανε αυτός ο δημοσιογράφος, η κομικοτραγική φιγούρα, η πένα αυτή της Γαλλίας, έχει μεγάλο πρόβλημα από εδώ και πέρα και δεν το ξέρει. Δεν το ξέρει, δεν το ξέρει. Παίζει ως και στον ΠΑΟΚ. Ή δεν παίζει ως και στον ΠΑΟΚ. Δεν παίζει στον ΠΑΟΚ. Μέτρα αναφορά, σημείο σύγκρισης δηλαδή. Ναι. Τον κυνηγάμε. Ανελέητα. Ναι, τον κυνηγάμε. Ο Ριολό τη γνωστή οικογένεια, έτσι λέγεται. Νταβίτ Ριολό. Αυτό εγώ θα το πω πιο καλά από εσένα, γιατί το ρώξα το λέω πιο καλά. Νταβίτ Ριολό. Ριολό. Καλά, δεν παιδεύεσαι καθόλου. Ριολό, και εσύ βουβουλέ, δεν πήγαμε πάνω. Ασχολούμαι. Σε μου. Και γαλλόφωνη. Τι γίνεται με την Κολμπέτ και με αυτά τα μάτια, θα αναφέρει κανένα μπασκετικό? Γιατί σήμερα έχουμε ησυχία. Μπορούμε να αναφέρουμε. Έχουμε ησυχία ποδοσφαιρική. Έχουμε, ναι. Εντάξει, δεν γίνεται κάθε μέρα να είναι. Βέβαια θα γίνουν. Έχουμε υποψηφιότητε και σουκάρουμε. Στο Κορδελιό, ένα έχω να σου πω, ναι. Κατεβαίνει στις εκλογές, ναι. Χρήστος Αντίνου. Σταματάνε όλα εκλογές. Εκλογές. Το Μάιο έχουμε, ναι. Άμα κατέβει ο κύριος Αντίνου, θα έχουμε εκλογές. Και νομίζω ότι δεν χρειάζεται. Ναι, γιατί σαν οδοστρωτήρας, έτσι, πρέπει να πάρει τη θέση του, φύση και θέση που δικαιούται, στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εκεί θα γίνει ένας αγώνας σωστός, τίμιος, επικοδομητικός, έτσι, με όφελος τελικό στην τοπική κοινωνία. Την ευημερία του Κορδελιού. Έτσι το χρειάζεται τέλος πάντων. Κορδελιού, Ευόσμο νομίζω. Ευόσμο, είναι και τα... Ναι, είναι Κορδελιού. Κέντρα... Είναι σετ, δεν είναι τώρα. Σετ είναι, ναι. Είναι σετ. Δυστυχώς είναι σετ. Γιατί δυστυχώς, όπ, να η βόμβα. Γιατί, εντάξει, είμαι από το Κορδελιό, θα πω αυτό που βλέπω... Κατέθεσε την ψυχή σου, Σόφη. Από το που έγινε η ένωση των δύο δήμων. Έχουμε λίγο παραμερίθει και εμείς του Κορδελιού. Διότι το... Μια γλυκιά πικρία βγάζει η Σόφη το μεσημέρι. Μπορεί ο Εύοσμος να είναι το πιο επίκεντρο, το κατανοώ αυτό. Αλλά δεν πάβει. Είναι πλατεία βασικά. Εντάξει. Εντάξει, ναι, σίγουρα. Αλλά δεν πάβει να είμαστε ένας Δήμος. Άρα, ό,τι γίνεται εκεί πρέπει να γίνει και σε εμάς. Δηλαδή, δεν διαχωρίζουμε τον Εύασμο να τον έχουμε πιο ψηλά και το Κορδελιό να πηγαίνει. Να απαιτείτε και να διεκδικείτε. Να μην όσο τα περιμένετε όλα έτοιμα. Στην ξεχωριστή Δήμη, δεν μπορώ να πω ότι είχαμε κάποιο πρόβλημα. Τώρα, λοιπόν, με Αντίνου που θα μπει μέσα στον χώρο, θα γίνουν γιατί όλα όπως είναι... πρέπει. Θα στηριχθεί από το Κορδελιό μέχρι θανάτου. Ξεκάθαρα θα στηριχθεί. Είναι από το Κορδελιό, οπότε ναι. Πρέπει να βγει έτσι ένας άνθρωπος από τη δικιά μας περιοχή. Καλά, δεν είναι και το Κορδελιό με τον Εύωσμο κάποια απόσταση. Ναι, του. Αλλά. Είναι ένας δρόμος είναι. Σκέψου μεγάλο Αλεξάνδρου. Ο τωρινός είναι του Εύωσμου. Ποιος είναι? Ο Σούλας. Αυτός ο Αδιανός μας δημιουργεί προβλήματα όλη την ώρα, αυτός είναι. Δεν ξέρω ποιος είναι, φίλε. Σούλας. Σούλας είναι δημορφός. Αυτός είναι ο... Τέλος, θα αποκτήσουμε αναλυτική γνώση στο επόμενο 48ο. Έκανε τον κύκλο του. Έκανε και τον θα κύκλο μιλήσουμε ο για Σούλας αυτά τα έκανε τον κύκλο μας. Του, θα κυνηγηθεί από εδώ και πέρα. Δεν μ' αρέσει το επίθετό του βασικά. Τι Σούλας. Το Σούλι. Δεν μας αρέσει. Οι σουλιώτισες που πηδούσαν από πάνω. Αυτό ακριβώς θα πηδήξει από πάνω για να αντικατασταθεί. Σταβάκι, πάμε στα άλλα θέματα. Αύριο έχουμε ΠΑΟΚ λοιπόν. Ναι. Κύπελο. Διάβασα 7-8 ελλείψεις. Η ομάδα πηγαίνει. Με βαθύ ευρώστερο όμως, με ύψιλον, το βαθύ, κατά το βαθύ λαρίκι. Ο Λοτέρης είναι πρωτοπόρος στη Football League, 3-3. Αυτό τώρα τι είναι, αγχώνει στον κόσμο. Ναι. Ε? Ναι. Τι... Επειδή ήμουνα μέσα, όταν με κέρδισε ο Αγωτικός Αστέρας. Ωραία. Εκεί με τα πέναλτι που όταν χτυπάνε ακόμα πέναλτι. Όταν με κέρδισε ο Βασίβουλος. Τα... Ναι. Ήμουνα μέσα σε αυτά, εντάξει. Δηλαδή, τα έχω δει live. Αυτές οι ώρες. Ναι, ναι. Ναι, ναι, τα έχω δει live. Ήσουν όταν μας απέκλεισε ο Πανσεραϊκός με ένα γκολ του Υπηρώτη στο κύπελο. Ναι, ναι. Και φίλος μου ο Κώστας. Ο Κώστας ο Υπηρώτης, ο οποίος μετά πήγε στον Παναθηναϊκό.
παουξάκι άρρωστο και δεν έπαιξε ποτέ στον ΠΑΟΚ. Ναι, τα τείχη πέφτουν από μέσα. Αυτά τα παουξάκια άρρωστα ναι. μας κάνουν κάτι εκτελέσεις. Τον Άγγελο, τον Αναστασιάδη. Τον οποίο καλά που ήρθαμε εκεί πέρα στη συζήτηση. Ήθελα να εστιάσω λίγο στις δηλώσεις του. Δεν θα συμφωνήσω. Είναι δηλώσεις παλαιομοιότυπες. Μα είπε κάτι δηλώσεις για την Εθνική Ελλάδα, ότι εγώ που δεν με ξέρετε όλοι, δεν λέω ποτέ ψέματα. Κάτι γενικεύσεις, κάτι πράγματα που πηγαίνουν πίσω το ελληνικό ποδόσφαιρο. Έτσι, εγώ με τα παιδιά θα τα βάω σε ένα δευτερόλεπτο. Και... τι να πει, ναι. να αλλάξει επικοινωνία. Και μια ανάσα φυσικά, άφησε πάλι αυτό ότι η Παναγία θα βοηθήσει. Είναι οριστικό αυτό. Οριστικό και αμετάκλητο. Και θα την ξεκινήσει σαν αριστερό μπακ. Ναι. Γιατί εκεί έχουμε πρόβλημα. Έτσι, θα παίξει αριστερό μπακ. Δεν είναι καλό στα φιλίδε. Ούτε στα φιλίδε, ούτε Τσιμίκα, ούτε κανένα. Θα παίξει Παναγία αριστερά. Ναι. ναι, θα παίξει. Και θα βγαίνει και μπροστά. Full back. Full back, ναι. ναι. Μη σε πω, θα είναι ένα σύγχρονο Ρομπέρτο Κάβλο η Παναγία. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο που αναλαμβάνει. Αφού έχει αυτές τις διασυνδέσεις. Έχει βρει πλέον και έναν άμεσο συνεργάτη στο πρόσωπο του Άγγελου του Μπασινά. Έτσι, πιστεύω τώρα εκεί θα κάνουν πάρα πολλές πωλήσεις τα μαγαζιά με τα εκκλησιαστικά ήδη. Ναι. Τα κοίτα, παιδιά που θέλουν να παίξουν, ας κάνουν τις επισκέψεις εκεί, μικρές, μεγάλες εικόνες. Ενημέρωσα τα παιδιά που έχω μία πρόσβαση τέλος πάντων στην Εθνική, στη χθεσινή ομιλία να έχουν over 5 κομποσκήνια όλοι τους. Και διαφορετικών συγχαρωμάτων. Δεν ξέρανε και διαφορετικών συγχαρωμάτων. Όλα αυτά καλοπροαίρετα κάνουμε την κριτική μας. Ωραία. Και δεν θα πάω παιδιά στην Κρήτη. Δεν θα πάω, για όσους ανησυχούν ότι θα πάω, δεν θα πάω στην Κρήτη. Γιατί πρώτα απ' όλα, όποτε μετακινούμε, είμαι over 500 ευρώ. Ναι. Σταύρος, αεροπορικά... έχω πει ένα πράγμα. Το απόφθεγμα λίγο πριν το διάλειμμα είναι το εξής στο οικονομικό τομέα. Δεν μας ενδιαφέρει να περιορίζουμε τα έξοδά μας, μας ενδιαφέρει να αυξάνουμε τα έσοδά μας. Πολύ ωραία. Στην προκειμένη περίπτωση, λοιπόν, δεν υπάρχει ούτε ένας λόγος να πάω στην Κρήτη, γιατί δεν υπάρχει πιθανότητα να αυξήσω τα έσοδα. Πάρα πολύ καλά. Κάτσε να απολαύσεις το κατσικάκι, ναι. το οποίο θα παραγγείλουμε και θα το ξεφτυλίσουμε, θα το κάνουμε να νιώσει άσχημα. Στο διάλειμμα θα πάμε τώρα, αλλά ναι. μετά θα επανέλθουμε με τα μαγαζιά που χωρίς να μας ρωτήσουν κλείνουν. Α, βέβαια, αυτό είναι πολύ κεντρικό θέμα. Είναι κεντρικό θέμα. Ναι, βέβαια. Εντάξει. Και δεν ξέρουμε κιόλας αν πρέπει να λυπηθούμε ή να χαρούμε. Μετά το διάλειμμα. Μετά το διάλειμμα. Και πάμε στο κομβικό θέμα, λοιπόν, οθονά μου. Έλα, Σταυράκι μου. Δεν γίνεται, φίλε, να έχουμε συνηθίσει να πηγαίνουμε κάπου στάνταρ, όχι κάθε μέρα. Σε τακτά χρονικά διαστήματα. Ναι, έχουμε κάποιες σταθερές στη ζωή μας. Εντάξει, θέλω να φάω κοτόπουλο σούβλας. Ναι. Έχω επιλέξει, ρε φίλε, ποιος θα μου δίνει κοτόπουλο σούβλας. Και πας με κλειστά μάτια και κάνεις τις αγορές σου για να το απολαύσεις το μεσημέρι σου, το βράδυ σου. Ακριβώς, κοντά στο σπίτι μου και κλείνει. Και ξαφνικά λέει, νοικιάζεται απ' έξω, σε μια μέρα, μια νυχτή. Δύο τεινά. Αλφα, έγινε πολύ καλά ο άνθρωπος. Και λέει: δεν πάτε να κάνετε καμιά βόλτα, ξεκουραστείτε. Ναι. Με έχετε πεθάνει με τα κοτόπουλα να ψάχνω εγώ αν η κότα έκανε τα αυγό ή το αυγό την κότα. Ναι. Φεύγω και πάω να ξοδέψω τα χρήματα τα οποία έχω καρποθεί. Ένα, μισό, κάτι. Ναι. Ή δεν πατάει άνθρωπος. Αλλά στο ίδιο διαζευτικό δεν μπορούμε να σταθούμε αυτή τη στιγμή κάνοντας απαγωγή σε άτομο. Γιατί λες ότι δουλεύει το μαγαζί. Μα ρε φίλε, δεν γίνεται. Εγώ επειδή δεν πάω νωρίς να πάρω κάτι. Δεν είμαι η γιαγιά που πήγε εκκλησία, πήγε στο φούρνο. 12 η ώρα πείνασε και πήγε 12.30 να πάρει το κοτόπουλο. Συμπερασματικά, μην κλείνετε τα μαγαζιά μόνοι σας χωρίς να ρωτάτε. Μπορεί να θέλω να το αγοράσω, ρε ναι, φίλε. Διάφορα, με. Το πουλάω. Το πουλάω. Ωραία. Και όπως είναι εκεί, κρατάμε την επιχείρηση. Ναι. Έτσι, με έχουμε τα ίδια το στελέχη. Έχουμε το κοτόπουλο καπατσωμένο. Βέβαια, το κοτόπουλο, το γνωστό κοτά της πόλης. Έτσι, οικονομικά ανεξάρτητος, τα χάλαβα που κάνουν και ανακαίνιση τώρα. Α και βου. Το παιδί μας. Ναι, γίνεται ανακαίνιση τώρα. Ανακαίνιση κάνει. Βέβαια. Ε? Υπάρχει πολύ χαρτί για πέταμα και θέλει να ανακυκλώνει τα χρήματα. Στην πόλη. Πετάει τα λεφτά. Ναι, έτσι. Δεν έχει τι να κάνει. Α, στείλει μια χορηγία. Πού είναι, τι κάνει. Εσύ κοιτά τα ταβάνια, δεν ομά. Δεν έχει το βλέμμα. Έχει το βλέμμα. Έχει το βλέμμα το ότι δεν δίνω μία. Το έχει αυτό το βλέμμα. Το έχει εκπαιδεύσει χρόνια. Εσύ πρέπει σε αυτή την περίπτωση να είσαι Καζαντζάκης. Στην κακία του, σε εισαγωγικά, να απαντά με καλοσύνη. Το σκοτώνει αυτό. Το είχε πει ο μεγάλο Νίκο Καζαντζάκης. Για λέγε. Σκοτώνει ο συγκεκριμένο. Να τα λέμε όλα. Τι είχε πει πριν αυτοκτονήσει, τέλος πάντων. Ότι... Καζαντζάκης, ο οποίος ξέρεις, έτσι, έχει κάνει τον τάφο του όλα πιο νωρίς. Ναι. Είμαι ελεύθερος, δεν προσδοκώ τίποτα, δεν περιμένω τίποτα. Να τα διαβάζετε αυτά εσείς οι νέοι, οι under 20 και οι over 40 που δεν τα έχετε διαβάσει. Ναι. Είπαμε, η γνώση είναι δύναμη, θα την έχετε μέσα στη ζωή σας. Μην μετράτε μόνο τα λεφτά. Μετράτε και τα λεφτά, αλλά ρίχτε και κάνα βιβλίο. Ζω, αυτό λέει ο Βασιλιάς. Αυτή είναι η δουλειά μας η κεντρική. Μην νομίζω ότι κάνουμε άλλο πριν τις δύο.
Μέχρι τις 2 παρα 10 αυτό. Αν έχει. Α, ξέχασα να πω. Επειδή το μέτρημα τώρα πολλαπλασιάζεται και οι σακούλες είναι πολλές. Ναι. Έτσι, μαύρες και σε αυτές των σκουπιδιών. Ναι. Αν έχει καμία φίλη για part time να δουλέψει, ναι. 12 θα μετράει, θα τη βάλω στα 200 άρικα αυτή. Καμία φίλη δικιά σου. Ναι. Ξέρεις ότι τα λέει 12-20 άρικα, τα πετάμε πλέον, τα πετάμε. Τα πετάμε, γιατί είναι βάρος. Βάρος. Και δεν θέλουμε και φθορά τσέπης. Πού να τρέχω τώρα στη Μουδίστρα, μου φτιάχνει τσέπη. Είπα, σου είπα λίγο πιο μεγάλη. Και... Αυτό, ναι. Όχι, εσύ τι είχε, ένα πρόβλημα με ένα κατσίκι μου πει. Όχι, τίποτα. Εγώ θα βάλουμε στη ζωή μας. Είπαμε την Παρασκευή φεύγοντας από εδώ. Καλώς εγώ των πραγμάτων. Έτσι, και πρώτο Θεός, γιατί είπαμε όταν κάνουν πρόγραμμα γελάνη. Αν δεν παίζει δεξιμπάκι στην Εθνική. Ναι. Η Παναγία θα παίξει αριστερά. Ναι, δεξί είπα. Α, ναι, ναι, ναι. Α, να παίξουμε λες έτσι. Ναι, ναι, ναι. Αυτή που θα έρθει. Κάτω από τα γκολπόστ θα είναι ο Οδυσσέας ο Βλαχοδήμος. Το δεξιάκο της Άνωσης θα καλύψει ο Θεός. Ενώ στο κέντρο της Άνωσης θα υπάρξει ο Μάνο Λάς με τον Παπαστοθόπουλο. Στο αριστερά η Παναγία σε μια καινούργια. Και τι καχαφό ο Άγιος Πέτρος με τον. Όχι ο Πέτρος θα μας στείλει, ρε. Άγιο Πέτρο. Μα Άγιος Πέτρος είναι η τελευταία χειραψία που θα κάνει, υποτίθεται εισαγωγικά. Ναι. Βέβαια. Βάλε κανένα Άγιο πιο καλό. Εκτός αποστολής ο Άγιος Πέτρος. Κανένα μαγκάκι βάλει. Τόσοι Άγιοι είναι. Να μην βάλω τον Ιούδα, μας τρυπήσει μία. Ο Ιούδας είναι σύγχαμα, ρε. Ναι. Πάνε να πάρει τα λεφτά. Ο Ιούδας σύγχαμα την εποχή ξεστάστηκε όλα τα μάτς. Ούτε λεμόνια, ούτε τέτοια. Τίποτα. Θα πήγαινε, ελάτε εσύ εδώ, κάτσε εδώ. Θα κατέβαζε το χ στο 1-10 από την Τρίτη, θα το δούλευε. Παίξτε χ, παίξτε χ, παίξτε χ και θα πήγαινε στα αποδυτήρια ο Ιούδας. 3 παρα 10. Τι σκουπίδι είναι ο Ιούδας, με φιλή τον παπάδοσε. Ναι, ναι, ναι. Εσχύ του είδου αυτό που έκανε. Τίποτα. Ο πρώτο αλογομούρη τη ιστορία είναι. Σκουπίδι κανονικό. Ναι, με το 30, γεια σα. Με το 30. Δηλαδή τώρα, άμα ήταν, θα είχε ομάδα τη Football League, θα σου πω εγώ από τώρα. Ο Ιούδας. Ναι, ο Ιούδας. Θα είχε τον Αΐτε Σπάτων, από τον οποίο είναι παρελθόν ο Σούλης Παπαδόπουλος. Απορώθω γιατί. Αυτός ο τεράστιος προπονητής που έχει κοσμήσει τα ελληνικά γήπεδα. Από με τη μεγάλη προοδευτική. Ναι, με τη μιλίχια ηρεμία που είχε. Ναι. Αναμφίβολα. Κλασικός Αθηναίο πυρεώτης, εκεί στα σύνορα, σε πόλια αυτά, εκεί κάπου. Φαντάζομαι, χωρίς να είμαι σε καμία. Ποτέ μέσα στα αποδυτήρια να ακούω το Σούλη τον Παπαδόπουλο, τι θα τους έλεγε τους παίκτες πριν βγουν. Φάτε τους, σκίστε τους, πάρτε τους τα μυαλά, να μην αναπνεύσουν. Εσείς οι Αθηναίοι, οι μοναδικοί, οι άλλοι είναι οι Θηβαίοι και οι Σπαρτιάτες, τα σιγάματα, τα light, κερδίστε τους. Δεν το έχει κάνει αυτό. Τα λέγανε για την ναυμαχία Σαλαμίνας. Όταν τον παίρνω τη σκηνικό γίνει σε ένα παλιόλιο Παναθηναϊκό. Είναι ο παλιό, έχει τύχει κέντα και έχει 6-7 Μακεδόνες. Μέσα στην δεκάδα. Και παίζουμε με τον Παναθηναϊκό. Πρώτο παιχνίδι ανέφατο στον Πανιόνιο. Μπαίνει μέσα ο Αλέφαντος και εσείς οι Μακεδόνες έχετε ψυχή, δεν είστε φλόρες σαν τους άλλους. Και ο Μέγας Αλέξανδρος μέχρι τις Ινδίες έφτασε με 10.000 κομμάτια. Και οι Σάβιζες και οι φίλοι πολιτικοί. Άμα κερδίσετε 1 εκατομμύριο. Ναι, αυτά είναι σένα. Τα κλασικά, ναι. Γύρισμα Αλέφαντο. Αφήστε αυτά που σας έλεγα για τη Μακεδονία, το διαβάτε το 1 εκατομμύριο, παίξτε. 1-0 ο Πανιόνιος. Γύρισμα στο καπάκι, ναι. Μια φορά ο άλλος παπάδος, ο οποίος συγχωρέθηκε, έτσι, ο Μάκης ο Ψωμιάδης, ο τεράστιος Μάκαρος, με τις απίστευτες ατάκες και την απίστευτη πορεία που έκανε στο ελληνικό πρωτάθλημα και στο μπάσκετ, αν το θυμάσαι, ξεκίνησε μπάσκετ. Με εποχή ΑΕΚ με Ντάνι Βρέιντς. Ντάνι Βρέιντς, ο οποίος δεν ήθελε να φύγει, το λέει φύγε αγοράκι με το καλό. Όχι, δεν φεύγω, δεν πάω. Το πέταξε μερικές σκόνες λευκές επάνω και έφυγε ο άνθρωπος τρέχοντας. Άφησε και τα δικά του τα λεφτά εδώ πέρα. Λέει πάρτε και αυτά και περιμένετε να σας στείλω και μερικά ακόμη. Ναι. Ακόμα μπορεί να τρέχει ο Ντάνι Βρέιντς 25 χρόνια μετά. Ναι. Καλώς μας και πλούστα αυτό. Καλώς Ο Μάκαρος λοιπόν, ο Ψωμιάδης, ο οποίος είναι πάρα πολύ θρήσκος, να ξέρεις, έτσι. Όλοι αυτοί είναι θρήσκοι. Απίστευτα, εσωτερικές Παναγίες. Αν πας στην Παναγία σου μερά, δεν σου έχουν κάνει τις δωρεές δεξιά. Ναι, μόνο Αλ Καπόνε δεν έχει. Ναι, για λέγει. Για λέγει. Και ο Σκομπάρ θρήσκος ήταν, αυτές, ναι. Αυτές οι μορφές λείπουν από το ελληνικό ποδόσφαιρο. Καλά πλάκα κάνεις, αφού δεν υπάρχει ελληνικό ποδόσφαιρο χωρίς αυτές. Δεν μπορούν χωρίς αυτές. Ναι. Για να γίνει, κάτι πήγες να πεις για τον Μάκαρο. Μέχρι βγήκε στην επόμενη αλλού τη σκέψη. Με τον έστειλε, τι να σε κάνω. Τι νομίζεις, γραμμένα τα έχω. Όπως έρχονται τα λέω. Αβίαστα. Λέγαμε λοιπόν για να κάνουμε γύρισμα στον Τιούδα. Ναι. Ωραία, γιατί από εκεί ξεκίνησε η κουβέντα μας. Ότι θα έχει ομάδα Football League. Τελευταίο άντερ που θα είχε βγάλει θα ήταν άντερ 1,5 μήχρονο. Θα ήταν 6 χρόνια πριν. Εντάξει. Θα είχε. Δεν θα είχε μισό υπάλληλο, θα έκανε το κουμάντο όλο ο Ιούδας. Δεν θα αφήνει κανέναν.
Γιατί θα είναι εγωκεντρικό. Ναι, γιατί αυτή δεν πιστεύω ότι είναι κανένα. Δηλαδή... Άσε, Βεσίλια, το κάνω εγώ. Αυτό, αυτό που σκέφτεσαι εσύ, το κάνω εγώ πιο καλά από σένα. Γιατί βέβαια λίγο να μιλήσουμε, που την έχουμε ξεχάσει. Την αφήνει. Θα σε πω τι γίνεται με τη βέβαια. Είχαμε κάποια προβλήματα αγωνιστικά. Αλλάξαμε τον προπονητή. Πήραμε τον Θεοδοσιάδη. Ο οποίος έκανε καλή δουλειά στην Καρδίτσα. Στην Καρδίτσα. Ναι. Και έκανε μεγάλο διπλό την Κυριακή μέσα στην Έδεσα. Η οποία θεωρείται φαβορή για την Άνοδο. Φαβορή. Κάναμε ναι. 0-1. Ναι. Και είμαστε τώρα πάλι κοντά στις θέσεις τις πρώτες. Αλλά εμείς δεν θέλουμε να είμαστε κοντά, γιατί όχι. Η ομάδα είναι θέλουμε πολύ. Θέλουμε παίκτες, έχω μάθει εγώ. Ναι, θα γίνει. Θα γίνει. Θέλουμε παίκτες. Θα πρέπει να γίνει μια συνεργασία. Έχουμε πολλά παιδιά δεξιά-αριστερά. Να βοηθήσουμε τη Βέρεια μας. Η Βέρεια θέλουν, δεν θέλουν, τον επόμενο χρόνο. Έτσι, θα είναι στη Football League. Ναι. Έρχεται η Βέρεια. Την θέλουμε στην Αλφα Εθνική. Να εμφανιστεί και ένας κανονικός πλούσιος στην κατηγορία. Βέβαια, φίλε, βέβαια, κανονικός. Ναι, ναι. Εκεί στη Football League, όσοι αναλαμβάνουν, θέλουν να λύσουν τα οικονομικά τους. Με το ναι. που αναλαμβάνουν, παίρνουν το προγράμμα και διαβάζουν. Τι έχουμε, τι δεν έχουμε. Ναι. Αρχίζουν τις εξισώσεις, τόσα εδώ, τόσα εκεί. Τρεις στο λάδι, τρεις στο ξύδι, οχτώ από εκεί. Ως πλούσιοι κανονικοί. Εύκολα ανεβαίνουμε μετά και Super League. Μεγάλο πράγμα η λέξη αυτή. Πλούσιος κανονικός. Mm. Όχι μου είπανε, αλλά okay. δεν τον είδα και δεν ήρθε το πρωί και πάω τον τηλέφωνο και αμάν τι έγινε. Οι πλούσιοι, να ξέρετε, είναι γρήγοροι και ουσιαστικοί. Κατευθείαν γίνεται ένα θέμα, βλέπουν ότι υπάρχουν προοπτικές, παπ και ήδη πάρτε τα χρήματα. Ναι. Να γίνει η δουλειά μας. Ναι, να προχωρήσουμε. Μην καθόμαστε και παιδευόμαστε. Κοιτάμε πίσω, λόγο. Κοιτάμε μπροστά. Και η Βέρεια είναι μια ποδοσφαιρομάνα που πρέπει να ανέβει, γιατί δεν γίνεται, μόνο μπουζούκια έχουν πλέον. Φτάνει. Οπότε αυτή η στήριξη που δίνουμε στους αδελφούς Μπίκα, μεγαλομετόχους πλέον της Βέρειας. Με εκπληκτική μπουτίκ πλέον. Με μπουτίκ τέλεια, έτσι, αλλά πρέπει να τα συνδυάσουμε αυτά και με καλές εμφανίσεις και με νίκες. Έτσι. Θα έχουν όμως, είπαμε, στην Γάμα Εθνική τεράστιο αντίπαλο, έτσι, την ομάδα του Αγροτικού Αστέρα. Του Τσακίρη. Βέβαια, βέβαια, του Κωστάκη του Τσακίρη, άλλου φίλου, έτσι, χαρισματικού, γρήγορου, ουσιαστικού και περιεκτικού. Κοινή τα νήματα στην πόλη. Ο οποίος και αυτός δεν θα... το βλέμμα του άλλου. Ο οποίος... Δεν δίνει χορηγία ποτέ. Δεν θα... Όχι, άμα θέλει, δίνει. Δεν θα καταθέσει τα όπλα εύκολα ο Αγροτικός Αστέρας. Σας ενημερώνουμε και για τη Γάμα Εθνική. Κάτσε λίγο, για να είστε ενήμεροι. Ένας ανεβαίνει, φίλε. Είναι αλλάξουμε. Αυτό που λένε οι Αμερικάνοι. Ωραία. Ο πρώτος είναι πρώτος. Έτσι. Και όλοι οι άλλοι είναι για τα σκουπίδια. Ένα απόλυτο τίποτα. Οι Αμερικάνοι, οι οποίοι ξέρει. Παντού είναι οι καλύτεροι. Κουστάκης φυσικά θέλει να ανέβει. Φυσικά και θέλει να ανέβει. Έφερε πολλούς παίκτες από την προηγούμενη ομάδα, από τον Λαγκαδά που ήταν. Τον εξωτικό Λαγκαδά. Ο Λαγκαδάς δεν πάει ποτέ μόνος του. Ο Λαγκαδάς, στο μαγικό μέρος, με τις πισίνες, με τους θερμικούς καταράκτες, με τις ωραίες ταβέρνες. Αυτό, με τα μαγικά μέρη. Ναι. Έτσι, έγιναν και δύο καινούργια θεματικά πάρκα, τεράστια. Άμα τα δείτε, πάρτε με τηλέφωνο. Ναι. Εσείς που πολιορκείτε και βομβαρδίζετε την εκπομπή για το Λεπαντελέ, ναι. θα το πούμε για πολλωστή τελευταία φορά. Ναι. Δεν μπορείτε να κάνετε κράτηση σε αυτό το μαγαζί, ναι. γιατί είναι εφάμιλο του ΝΤΑΚ. Απευθυνθείτε μετά τον Ιούλιο του 2020. Και άμα. Και άμα. Αν έχετε εύνοια. Και άμα. Μπορείτε όμως να βρείτε κάποιους πελάτες που να πάνε τις επόμενες ημέρες και να αγοράσετε τις θέσεις. Δηλαδή στην ουσία να πληρώσετε διπλά. Ναι. Μη φοβάστε, δώστε τα. Όχι, εκπληκτικά πιάτα, φίλε. Ειδικά η chicken. Η chicken, chicken είναι. Μα, άμα ξέρεις τη δουλειά. Εκείνο το πιάτο που φέρνει το σκέτο ναι. και λέει: κάνε εσύ μόνο σου, φαντάσου. Ναι. Να φανταστείς μόνο. Καλά, τι, όλα έτοιμα στο πόδι. Έτσι. Κάτσε. Κάτσε. Για πες, φίλοι μας, Σόφη, με την Κολμπέτ. Τώρα τι γίνεται σήμερα, δεν έχουμε πολύ στοιχηματικό ενδιαφέρον. Είπαμε ότι έχουμε όμως Champions League στο μπάσκετ. Μόνο αυτό. Και ο ΠΑΟΚ. Μπορούμε να μπουν όμως να παίξουν ρουλέτες. Φυσικά έχουμε live καζίνο, TV bet, τα πάντα. Γιατί όχι, αν θέλεις έτσι λίγο κάτι να περάσει ευχάριστα η ώρα σου. Ανεβάστε την αδρεναλίνη σας σήμερα, αλλά light. Light, κύριε. Είπαμε, και... άλλος ένας κανόνας είναι, οι αγώνες δεν τελειώνουν ποτέ. Τα χρήματα τελειώνουν. Τελειώνουν τα χρήματα. Τελειώνουν. Είπαμε, ο μόνος τρόπος που μπορείς να καταστραφείς οικονομικά στη ζωή είναι ο τζόγος. Ούτε στις γυναίκες, ούτε στα μπουζούκια καταστρέφεσαι. Ναι. Ο τζόγος σε παίρνει μαζί του και σε πηγαίνει στο γάμα δέλτα έψιλον ζήτα. Και φυσικά έχουμε και μεγάλα jackpot, έτσι. Βλέπω εδώ τώρα στο Instagram της Goldbet, ενημερώνουμε και από τα social media εγώ, ότι από 12 μέχρι 20 Νοεμβρίου μοιράζονται 25.000 ευρώ στο καζίνο. Μεγάλο jackpot. Πληρώνει η Goldbet.
να δώσουμε τα χαιρετίσματά μας σε δύο ακροάτριες που κατευθύνονται σε μεγάλο κοσμικό μαγαζί της Θεσσαλονίκης, στην Χαρά και στην Ελενίτσα. Χαρά, γνωστή Χαρά. Η Χαρά με την οποία δουλεύατε μαζί, Χαρά. Συνεργάτητά σου. Χαιρετίσματα λοιπόν. Θα σας δώσω χαιρετίσματα στο κομβικό στέλεχος της Γκορμπέτ, Θόμη, την κορυφαία νομική σύμβουλο. Η Θόμη με έχει πληγώσει τα εσώψυχά μου με κάτι που έχει κάνει τελευταία. Ναι. Έτσι, έχω λίγες ημέρες ακόμα. Πιστεύω ότι θα σκεφτεί λογικά και θα πάρει τη σωστή απόφαση για να μην πετάξουν τα χρήματα μακριά μας. Ξέρει η Θόμη τι εννοώ και το κορυφαίο στέλεχος της Γκολμπέτ. Ως εκεί. Δεν μπορούμε να πούμε παραπάνω για το συγκεκριμένο. Εγώ ένα πράγμα θα σου πω, επειδή την ξέρω από τότε που άφησε την εξωτική σκίδρα μέχρι σήμερα. Ήταν σε δίλημα η Θόμη, σκίδρα ή Μονακό. Και κέρδισε τη σκίδρα. Ναι, από τότε που άφησε την εξωτική σκίδρα για να έρθει στην πόλη μας μέχρι τώρα. Δεν μπορείς να κάνεις καλά τη Θόμη, δηλαδή δεν μπορείς να την ψήσεις για τίποτα. Είναι από αυτές που διαλέγουν. Τέλος πάντων, το κλείνω αυτό το θέμα, δεν θέλω να επεκταθώ. Θα πω όμως το γνωστό απόφθεγμα για να το μαθαίνουμε ξανά όλοι. Mm-hmm. Γιατί είπαμε η επανάληψη είναι μήτρη πάσης μαθήσεως. Mm-hmm. Και αν δεν μπορείς να κάνεις τη ζωή σου όπως τη θέλεις, τούτο τουλάχιστον προσπάθησε. Μην την εξευτελίζεις, καβάφεις. Να δώσουμε ένα κοινωνικό μήνυμα. Καλά, εννοείται φίλε, μα τα αθλητικά ραδιόφωνα έχουν ανάγκη αυτά τα. Κοίταξε φίλε, το αν μιλήσουμε τέτοια μέρα, ποιος έκανε τη σέντρα και ποιος βγήκε, και αν ο Κουέστα αρρώστησε και τι έγινε με τον Ηρακλή και τον γκολ που μπήκε προχθές με τον Εγινιακό, που τρελάθηκε ο κόσμος. Ας πούμε και κάτι άλλο. Ναι. Να εμπλουτίσουμε τη σαλάτα μας. Να έχει πολλά διαφορετικά υλικά με ύψιλον και γιώτα. Και να τοποθετηθούμε και σε κάτι ακόμα, άτομα, γυναίκες ή άντρες που δεν έχετε γνώση και δεν μπορείτε να γράψετε σωστά ορθογραφικά μηνύματα και να τα στέλνετε προς τρίτους, μην το κάνετε. Πάρτε τους τηλέφωνο. Βάλτε αυτό το ΤΑΦ 9, ΤΑΦ 8, ΤΑΦ 12, γιατί δεν μπορείτε εσείς να χαλάτε τη διάθεση των άλλων. Δεν έχετε αυτό το δικαίωμα. Σε εκνευρίζουν. Αφάνταστα. Άμα σου γράψει, έχετε η Ναόμη Κάμπερ που μαθαίνει ελληνικά με έναν διευκρίνιστο λόγο. Με την Ναόμη θέλω να σου πω ότι είμαστε πολύ φίλοι αρχικά. Ναι, όταν την γνώρισες. Ναι. Και σου στέλνει ένα μήνυμα στα Γκρίκλης. Την έκανες χ. Δεν θα την έκανα χ. Η αλήθεια είναι αυτή. Μια δεύτερη, τρίτη ευκαιρία θα την είχε. Γιατί με θυμίζει αυτή τη διαφήμιση, την πολύ πετυχημένη, που πηγαίνει μια ζαλαδοζαλάδα σε έναν παυστάκι και του λέει θα πάμε για καφέ. Και αυτό είναι ένα μέτρης ως κακός, την κοιτάει με μια ιδέα. Τι ζάλο σου μιλάω, τάξη. Ακούσει και τη λέει. Έχω, λέει αυτό σε αυτήν, έχω πιει πολλούς καφέδες τελευταία. Και αυτή γυρνάει, λέει τι φουσκέτο έφαγα, τι έγινε τώρα. Ακούς, είναι κατ' ο αμάν, τι πάθαμε των απαράδεκτων, του Σπύρου του Παπαδόπουλου. Τη ιστορική αυτή σειρά, τι έγινε με παιδιά. Τι φουσκέτο φάγαμε. Αυτό, τι καρπαζιά ήταν, πάει ο Σβέλκος μας. Δεν τρέξαμε στο μαραθώνιο, ήταν να πάμε, πες στον κόσμο, στην Αθήνα. Ο μαραθώνιος, ξέρεις ότι είναι, ο κανονικός μαραθώνιος είναι 42 χιλιόμετρα και κάτι ψηλά. Ξέρεις πριν είναι αυτός που έκανε την απόσταση για να μην πέθανε. Και πέθανε και όλες να τα μάθουν αυτά, να τα μάθουν. Πολύ το ξέρω, ναι. Μαραθώνα σου λέει και κάτι έγινε, μαραθώνιο. Είναι το η λίμνη. Ναι, τίποτα, μαζεύονται εκεί και κάτι έγινε. Όχι, αυτό πρέπει να τα λέμε. Το απλό, το απλό 9 στους 10, όχι, άστο, να το διαβάσουνε. Ποιος είπε νικήκαμε και πώς πέθανε και ποια απόσταση δίνησε για να φτάσει εκεί. Λοιπόν, δεν πήγαμε στο μαραθώνιο, ενώ γίναμε πραγματικά, μας τίμησαν οι άνθρωποι, θέλανε να πάμε και να μετέχουμε. Φίλε, εγώ δεν πήγα για ένα λόγο. Για έναν απλό, απλούστατο λόγο. Είπα γιατί να κάνω 504 χιλιόμετρα για 2 λεπτά. Δεν θα άντεχα παραπάνω. Γιατί με το που θα ξεκινήσω, θα φώναζαν αυτό οι δύο φωνές. Ξέρετε ένα τραγούδι της Άντζα Δημητρίου παλιά που έλεγε δύο φωνές. Δύο φωνές με φωνάζουν. Να μείνω να κάνω τι. Η μία τον έλεγε πάρε δρόμο και άλλη μείνει εδώ. Άντζελα, σταθμός στην ποιοτική διασκέδαση. Λέει τεράστια η Άντζελα Δημητρίου. Λοιπόν, ναι, δεν ανάγκη, μην την κρίνετε για τα ελληνικά της, θα την κρίνετε για τη φωνή της και για τις στιγμές που σας χάρισε, σε όσους προλάβατε να την απολαύσετε στα πολύ καλά της, στα ντουζένια της που λέγαμε εμείς, ναι, μέσα της δεκαετίας του 80 και του 90, και όλο το δεκαετία του 90. Η Άντζελα είναι μορφή στο ελληνικό τραγούδι. Λοιπόν, δύο λεπτά. Θα ξεκινούσα, ναι, και αμέσως η δεύτερη σκέψη θα ήταν πού να πας τώρα, ρε Όθων. Ναι. Δηλαδή εκεί θα απαιτούσα, άμα ήταν στο ίδιο μέρος η λήξη, να κάναμε ένα μέτρο μπροστά και ένα μέτρο πίσω. Ότι φτάσαμε, κατάλαβες. Ως εκεί. Ναι, είναι η αλήθεια ότι δεν έχουμε αγαθές σχέσεις με το τρέξιμο. Όχι, καμία. Καμία. Μη σε πω ότι είμαστε εχθροί. Εχθροί. Πραγματικοί εχθροί. Θα θέλαμε να αντέξουμε. Μα σου είπα εγώ. 42 χιλιόμετρα πλάς. Σου είπα μία φορά τι έγινε. Τι. Ήταν ένα σκύλος που με κυνηγούσε.
Ναι. Κακό σκυλί, εγώ δεν έχω καλή σχέση με τα σκυλιά. Ναι. Ωραία, και στα 10 μέτρα σταματάω και λέω φάε με. Φάε με, αδελφέ, δεν άντεξα. Σιγά, λέω, τον βασανιστώ, μην πάω, δεν γίνεται. Όχι, όχι, όχι. Βασικά θα πέθανε από οξύ του μυοκαρδίου. Για ζώρε τα τι έγινε, να με έφαγε. Όχι, ξέρω, όχι, με πέθανε, ρε Σταύρο, και είμαι εδώ έτσι. Είμαι τεσσάρκωσή μου. Όχι, όχι, για μαγεία δεν μου άφηξε. Όχι, για μαγεία. Έχει ζήσει τέτοια σκηνή. Όχι, με σκηνή. Ποτέ να μην τη ζήσει. Τι σκυλί ήταν, ρε φίλε. Άστο, αυτά τα τεράστια, δεν ξέρω και πώς τα λένε. Τα ντόμπερμαν. Άστο διάλογο. Τι έκανε. Τι έκανα, τίποτα δεν έκανα. Σκέφτηκε αυτό τι θα κάνω. Κάνω αλλού εγώ. Δεν βρέθηκε και κυκλοφορούσε το ντόμπερμαν. Τίποτα, σε μια ιδία, σε μια αγωνία μέσα σε μια οικοδομή. Στο φουαγέ τη οικοδομή ήταν. Και άντε, εσύ μπες και πέρνα. Ο φόβος με πλημμύρισε. Να το ξέρεις. Και το τελευταίο κύτταρό μου φοβόταν. Τέλος πάντων. Και τώρα το ζώο, άφησε το ζώο ελεύθερο στο φουαγέ της οικοδομής. Το άφησε ελεύθερο. Ναι, ναι, άστο. Αυτή το φώναξε στο 95, σου λέω. Ναι. Έλα εδώ και τέτοια και φαντάζει. Σωθήκαμε ως εκ θαύματος. Θα τη έκανε κακό αυτήν την εξής. Ναι, άστο, δεν ήθελα να το πω τίποτα. Εξαφανίστηκε. Ναι, δηλαδή αυτά. Όχι, κλείνει το φάκελο, δεν θες να γυρίξει πίσω, λες δεν έγινε ποτέ και τελείωσε. Ναι. Μόνο αυτό το τραπώ. Το βόλεϊ του ΠΑΟΚ, γκολμπέτ, πόσο το δίνει σήμερα. Εδώ έχει ψωμάκι. Δεν μπορώ, φίλε. Σήμερα θα κρεμάσω τα στοιχηματικά μου παπούτσια για σήμερα. Έτσι, γιατί χθες ένας φίλος μου ήταν εξαιρετικά άτυχος σε μια στοιχηματική του δράση. Ενώ έβγαλε ένα πολύ καλό στοίχημα με κάποια λεφτά, πήρε ένα πάρα πολύ καλό ποσό παίζοντας τον Άσο της Μπόχουμ, το διπλό του Άρη και το διπλό της Σαραγώσα. Πήρε ένα πάρα πολύ καλό ποσό και το βράδυ παίζει δύο μάτς Αργεντίνικου πρωταθλήματος, παίζανε ταυτόχρονα και παίζει Heat in the Newell's Boys, λίγη 0-0. Και μία Πατρονάτο, κάπως έτσι λένε, Άσο. Η ομάδα κερδίζει 3-0, φίλε, στο ημίχρονο. 3-0. 3-1, 3-2, 3-3. Το 3-0. Εκεί αυτό δεν λένε, κάλυψε με το over 5,5. Δεν κάλυψε γιατί έπαιζε ταυτόχρονα και το άλλο το μάτσο, φίλε. Ήταν χι το μάτσο. Ναι. Ήρθανε οι τέτοιοι. Πανηγυρίζουν οι διευθυντές. Ήρθαν οι διευθυντές. Ναι. Σε αυτό το σταθμό είστε όλοι διευθυντές πάντως, έχω καταλάβει. Έχετε πολλούς. Σφαγή γίνεται. Σφαγή. Ωραίο είναι αυτό. Ο ένας διευθυντής προγράμματος. Ναι. Πολύ ωραίο. Διευθυντής όχι, έτσι δεν νιώθει κανένας άσχημα. Σόφη, και θα σε κάνω και εγώ διευθύντρια. Εγώ είμαι βασιλιάς βασικά. Πέραξε εγώ και όταν ήμουν. Θα σε κάνω διευθύντρια. Πώς το λένε, επιχειρησιακού κύκλου νέων δεδομένων. Ωραίο ακούγεται αυτό. Αυτό ακούγεται πολύ ωραίο. Αυτό πώς θα το σκέφτηκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Κάνε μια πρόταση, πώς θα πληρώσουν αυτό. ΣΥΡΙΖΑ, φίλε, δεν είπα. Απολαμβάνω, Αλέξη, απολαμβάνω να τον ακούω. Το άσπρο μαύρο και το μαύρο άσπρο σε ένα δευτερόλεπτο και τον ακούς. Λες άσπρο μου τα λέει, ωραία τα λέει τώρα. Στο 20 λεπτό λέει, δεν το πα, θα κάτσω να το γυρίσω. Κάνει την αλλαγή του και σε λέει πάλι ωραία τα λέει. Γι' αυτό είναι Πασόκ, ρε. Ναι. Γι' αυτό είναι Πασόκ. Είναι Πασόκ όμως, αφού οι άλλοι φόβοι το κυνηγάνε, ναι, λέει τα φίλε. Μα οι φόβοι δεν είναι Πασόκ. Α, οι φόβοι δεν είναι Πασόκ. Με έχετε μπερδέψει, Πασόκ. Οι φόβοι τι είναι. Οι φόβοι, ρε φίλε, είναι η κόρη του γεννηματά, δεν είναι τίποτα άλλο. Ωραία, σκέψω τη φόβη και τον πατέρα τη. Όχι, δύο διαφορετικά πράγματα. Ο άλλο ήταν, φίλε, αρχοντικό. Ήταν η κουλτούρα. Ήταν. Ο γεννηματά, μιλά τώρα. Ναι. Ο κύριο ήταν Πασόκ. Εκείνο του πήγαινε και το μουσί, φίλε. Ναι, και σε μια εποχή που το μουσί ήταν ασυνήθιστο. Ναι, ναι, το πήγαινε. Δεν είναι όπως τώρα που όλοι έχουμε μουσί. Εξέπεμπε ένα ωραίο κύριο. Σωστό. Είχε τρέχει. Εκείνο πιστεύω ότι δεν ήταν και ληστής. Δεν ήταν, όχι. Μπορεί να είναι ο μόνος που δεν κονόμησε το πράγμα. Έβγαζε μεγάλη τιμιότητα. Αυτός και ο Τρίτσης. Ο Αντωνάκης ο Τρίτσης. Ναι. Εκεί σταμάτησε τον αθλητισμό. Τη Μιμή την Τενίση. Ναι. Εκεί σταμάτησε τον αθλητισμό. Γιατί λέγανε όλοι και ο Αντώνης ο Τρίτσης που τρέχει κάθε πρωί, και που κάνει γυνή ζωή. Και η επόμενη φορά που διάβασα για τον Τρίτσης ήταν η ανακοπή ο Τρίτσης και το πείμα. Ναι. Λέω, παιδιά, άστε. Δεν θα πεθάνει κανείς υγιής. Εμείς όμως θα δώσουμε εδώ το στίγμα. Mm. Έτσι θα πούμε ότι δεν θα πεθάνουμε ποτέ κουφάλα νεκροθάφτη. Mm. Θα ζούμε τις στιγμές μας, θα ζούμε την καθημερινότητά μας όσο μπορούμε καλύτερα. Γιατί μπορεί ένας άνθρωπος να είναι φτωχός, αλλά να πολεμάει και να ζει όμορφα τις ημέρες του. Είμαστε μαζί του. Στηρίζουμε για πρώτη φορά σε εκπομπή έναν φτωχό. Ναι. Σε αυτό φτωχό, ο οποίος προσπαθεί. Ναι. Όχι φτωχό που περιμένει και λέει: αμάν τι έπαθα, η ζωή μου φέρθηκε άδικα και εγώ κάποτε ήμουν έτσι και κάποτε. Και το... Αυτά τα παρελθοντικά, τα εμετικά. Mm. Γιατί ξέρεις, όλοι παλιά έχουν χάσει καμιά 200 εκατομμύρια δραχμές ο καθένας ή 600.000 ευρώ μήνυμου. Mm. Όπου κάνα συζήτηση. Mm. Αν κάτσει ένα καφενείο έτσι, σαν αόρατος κάπου. Αόρατος. Δεν σε βλέπουν. Mm. Ξέρεις πόσα λεφτά θα αλλάξουν χέρια. Ναι, ναι. Τρεις. Και πάμε στο ένθετο του πιο πλούσιου φτωχού τη κοινωνία μα. Θα έχει κοντά σου. Όχι, όχι. Α, τη κοινωνία μα γενικότερα. Γενικότερα. Το ένθετο του Κιμωνάκου. Αμα. Ένα έχω να σα πω. Ένα έχω να σα πω.
Βάλε μανούλα μια φωνή και μες στα μαύρα ντύσου. Αυτό είναι για τον Κίμων. Ναι. Ισοπεδώθηκε οικονομικά. Έπαιξε πάω χτες πάρα στη βίντεο, ήθελα να του πω. Τίποτα, τα χάσε όλα, τίποτα. Χάνει χθες, χάνει σήμερα, χάνει αύριο. Έτσι, ψάχνουμε σπηλιά για να το κρύψουμε. Ναι. Έτσι, ούτε οι λογαριασμοί πλέον το φτάνουν, ούτε τίποτα. Με μαθηματική ακρίβεια έχει οδηγηθεί στον αφανισμό. Μόνο το σώνει ένα θαύμα. Όπως λέει η Λένα Παπαδοπούλου. Είπαμε και τα τραγούδια μας, είπαμε και τα αποφθέγματά μας. Έτσι, είμαστε έτοιμοι τώρα να υποδεχτούμε τον διευθυντή. Έναν εκ των διευθυντών, δεν ξέρω ποιος είναι, το 6, το 7, το 8, το 1. Mm-hmm. Ωραία. Τα φιλιά μου από μένα, καλή συνέχεια και καλό απόγευμα. Καλή συνέχεια σε όλους, ραντεβού αύριο στις 2.